75 χρόνια από την ίδρυση της υπερεαλιστικής δολοφονικής μηχανής του ΝΑΤΟ και 25 χρόνια από το διαμελισμό της Ιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα βιώνουν τις συνέπειες της έντασης των υπερεαλιστικών πολέμων και συγκρούσεων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Βιώνουν τις συνέπειες της όλο και βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στο υπερεαλιστικό αυτό γαϊτανάκι, της όλο και πιο ισχυρής πρόσδεσης με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των επιχειρηματιών και των συμφερόντων τους στην περιοχή. Την ίδια περίοδο, στη χώρα μας οι εργαζόμενοι βιώνουν τη φτώχεια και την εκμετάλλευση. Αναγκάζονται να ζουν με μισθούς μειωμένους κατά 25% σε σχέση με το 2010, με την ακρίβεια να έχει κάνει βασικά αγαθά επιβίωσης απλησίαστα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι καταγράφουν κέρδη ρεκόρ, στηριζόμενοι στα σταχισμένα δικαιώματα των εργαζομένων, τις ελλείψεις μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν οδηγήσει σε εκατοντάδες νεκρούς συναδέλφους μας. Αυτός είναι άλλωστε ο βασικός όρος για να εκταμιεύονται τα τεράστια ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης από τους επιχειρηματικούς ομίλους, όταν ο λαός μας αναγκάζεται να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έχει ακόμα και γιατρό στα απογευματινά χειρουργεία. Να γιατί, από τη μία στα Παπανικολάου υποκοιμάνε γιατροί, κλείνουν σχολεία σε όλη τη Θεσσαλονίκη και από την άλλη βρίσκονται εκατομμύρια για τις επιχειρήσεις μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το λιμάνι είναι έτοιμο να φιλοξενήσει πολεμικό εξοπλισμό για να σκοτώνονται οι λαοί.